Τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωσή του πραγματοποίησε και φέτος ο Σύλλογος Τριτέκνων της Περιφερειακής Ενότητας Αιρών, προκειμένου να γιορτάσουν μικροί και μεγάλοι αυτές τις άγιες ημέρες. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και η βράβευση των 16 επιτυχών των φοιτητών του Συλλόγου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Φέτος την ξαναδιοργανώσαμε με πολύ μεράκι και στο πρώτο σκέλος έχουμε τους φοιτητές που επιβραβεύουμε, που πέρασαν στα πανεπιστήμια της χώρας, και στο δεύτερο μέρος θα είναι αφιερωμένο στα μικρά παιδιά που ένας διασκεδαστής θα τους χαρίσει όμορφες στιγμές και θα τους διασκεδάσει. Πόσα παιδιά βραβεύτηκαν σήμερα στην εκδήλωση? Βραβεύτηκαν 16 φοιτητές σήμερα. Τώρα ευελπιστούμε κάθε χρόνο να είναι και περισσότεροι. Οι οποίοι πέτυχαν σε σχολές. Και πολλοί πέτυχαν σε σχολές της χώρας, πανεπιστημιακές και πολύ αξιόλογες. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και ενθουσιασμένοι που μας τίμησαν φέτος πολλές οικογένειες που είχαμε πάρα πολλές εγγραφές, κυρίως νέων μελών. Μπορεί φυσικά να έρθει όποια τρίτεκνο οικογένεια το επιθυμεί. Εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο όλων των οικογενειών των τρίτεκνων. Το γραφείο μας βέβαια θα ανοίξει από 10 Ιανουαρίου στο γνωστό μέρος του Μαξίμιο, στο δεύτερο όροφο, κάθε Τρίτη 10 με 12 και κάθε Παρασκευή 6 με 8. Είναι ευπρόσδεκτοι όλοι για οτιδήποτε χρειαστούν για την εγγραφή και τις ανανεώσεις της νέας χρονιάς. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι βουλευτές του Νομού Σερών, ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος αλλά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, με τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο να δηλώνει πως η υπογεννητικότητα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, συγχαίροντας παράλληλα τους γονείς που αποφασίζουν να κάνουν πολλά παιδιά και να τα μεγαλώσουν σωστά. Θέλω να σας πω χρόνια πολλά, να είστε υγιείς, είναι μεγάλος ο αγώνας που κάνετε. Το να μεγαλώσεις παιδιά, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, είναι κάτι πολύ δύσκολο, αλλά είναι πολύ όμορφο. Θέλω να συγχαρώ τους γονείς, πραγματικά είδαμε πολλά και όμορφα παιδιά και θέλω να σας πω ότι σε ό,τι χρειαστείτε, η Περιφερειακή Ενότητα Αιρών θα είναι κοντά σας. Εκείνο που έχω να πω, είναι μια και είναι οι βουλευτές μας εδώ, είναι ότι θα πρέπει, επειδή το πρόβλημα είναι εμφανές και το καταλαβαίνετε ότι έχουμε πρόβλημα όσον αφορά την πληθυσμιακή αύξηση και θέλουμε παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι η περιουσία μας, εσείς το ξέρετε καλά, είναι να σταθούν στους ανθρώπους αυτούς που έχουν παιδιά και να σταθούν πραγματικά. Έχουν γίνει βήματα, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο στη σημερινή εποχή να μεγαλώσεις όπως πρέπει τα παιδιά και να τα δώσεις τις αξίες που πρέπει. Συγχαρητήρια στους γονείς, συγχαρητήρια στους επιτυχώντες, καλή σταδιοδρομία και εύχομαι και του χρόνου να έχουμε περισσότερα παιδιά εδώ. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Στην τοποθέτησή του για ακόμη μια φορά ο πρόεδρος του Συλλόγου αναφέρθηκε στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας αλλά και στη μείωση του πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας Αιρών, αφού στην απογραφή που πραγματοποιήθηκε ο νόμος Αιρών είναι πρωταθλητής. Είμαστε από τις λίγες κοινωνικές ομάδες ίσως που παλεύουν για αυτό το θέμα, αν και ας πούμε ότι εμείς σαν οικογένειες με τρία παιδιά έχουμε κάνει το χρέος μας προς τη χώρα. Παρ' όλα αυτά είμαστε μια κοινωνική ομάδα που συνεχώς αναδεικνύει το πρόβλημα σε επαφές μας και με την τοπική και με την κεντρική εξουσία η Ομοσπονδία μας και ευελπιστούμε να το καταλάβουν όλοι ότι πρέπει να δοθούν και τις οικογένειες να κάνουν παιδιά. Μετά τις βραβεύσεις ακολούθησε ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα που αφορούσε στα μικρά παιδιά, αφού εκεί βρέθηκαν εξαιρετικοί διασκεδαστές που τα έκαναν να χορέψουν, να τραγουδήσουν, να παίξουν και να περάσουν ένα όμορφο απόγευμα. Το ραντεβού των μελών του Συλλόγου ανανεώθηκε για το Φεβρουάριο, όπου θα πραγματοποιηθεί και η κοπή της Βασιλόπιτας. Μετά πρέπει να έχει πολύ έντονο προγραμματισμό, θα είναι κάπως έτσι συνέχεια. Οπότε μετά δεν έχουμε τέτοια θέματα, είμαστε τι. Επίσης μετά, ζαλάδες, πολλοί ζαλίστε από εδώ, από εκεί πέφτουν αυτοί, άμα κάνουν κάτι τέτοιο. Τι επίσης μάθουν, τι έγινε. Δεν είναι και μόνο. Και κονόκκινος, έντονο κονόκκινος, πονάει κοιλιά, τίποτα. Και η συγχρονορία θέλει να κατουράσει συνέχεια, να πάει από εκεί, από εκεί, από εκεί. Τι γελάς, τι!